δράσεις για τη συμφωνία των Πρεσπών για την ονομασία των Σκοπίων. Δύο συλλαλητήρια βρίσκονταν σε εξέλιξη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αριστοτελία, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Καλησπέρα από την Αθήνα. Πριν από μια μισή ώρα περίπου βρισκόταν σε εξέλιξη το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για το Σκοπιανό, για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη κρατώντας ελληνικές σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα κατά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Κεντρικοί δρόμοι όπως η Λεωφόρος Βασιλείου Σοφίας και Αμαλίας ήταν κλειστοί. Να σας πω ότι οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου είναι το Κίνημα Εθνικής Άμυνας για τη Μακεδονία, Μέγας Αλέξανδρος και η Επιστημονική Επιτροπή Εθνικών Ζητημάτων. Παρολίγων παρατράγουδα νωρίτερα στο συλλαλητήριο που είχε οργανωθεί στη Θεσσαλονίκη, καθώς άλλαξε σημείο η συγκέντρωση, επειδή απειλούσαν οι αντιεξουσιαστές ότι θα προκαλέσουν επεισόδια. Οι διαδηλωτές τους κατηγόρησαν για κατάληψη του σημείου και τελικά αναγκάστηκαν να πραγματοποιήσουν το συλλαλητήριο στην πλατεία Αριστοτέλους και όχι στο προγραμματισμένο σημείο, το οποίο ήταν το άγαλμα του Βενιζέλου, όπου και οι αντιεξουσιαστές. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αριστοτελία. Καλό σου βράδυ από τη Λευκοσία. Εμείς παραμένουμε εκτός.